Είμαστε πριν το πικ και την εμπόλεμη κατάσταση που βιώναμε τον Νοέμβρη. Από μία κλωστή κρέμεται η Θεσσαλονίκη, με το υλικό φορτίο στα λίμματα να αυξάνεται και τις εφημερίες να δυσκολεύουν μέρα με την ημέρα. Είχαμε 18 εισαγωγές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και 8 εισαγωγές ύποπτων. Περιμένουμε τις απαντήσεις. Είμαστε με ένα κρεβάτι κενό στην εντατική από τα 14. Στα ίδια επίπεδα κινήθηκε και η εφημερία του ΑΧΕΠΑ, ενώ στην Αττική οι εισαγωγές COVID άγγιξαν και πάλι τα επίπεδα ρεκόρ, 261. Και σήμερα δίνεται μάχη στα εφημερεύοντα νοσοκομεία. Γίνεται μια προσπάθεια να αδειάσουν κάποια κρεβάτια για να μπουν οι επόμενοι, κάτι που γίνεται σε κάθε εφημερία δυστυχώς. Υπάρχουν ακόμα αρκετοί διασωληνωμένοι σε κοινούς θαλάμους, το οποίο είναι το μεγαλύτερο μας πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Η ώρα είναι 12.30 το μεσημέρι και το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας αντιμετωπίζει μια ακόμα πολεμική εφημερία. Μέχρι αυτήν την ώρα έχουν γίνει 30 εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό, με την πληρότητα στις απλές κλίνες COVID να είναι στο 100%. Η Ελλάδα είναι σε επικίνδυνη καμπή. Είναι στην κορφή του επιδημικού κύματος. Μην ρίχνουμε λάδι στη φωτιά. Νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει πιθαναγκαστεί να μπει στη λογική της υποχώρησης, ενώ ο ιός θέλει ανελαίει το χτύπημα. Την ώρα που τα νοσοκομεία έχουν γονατίσει και τα κρούσματα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, η σταδιακή άρση των περιορισμών έρχεται βήμα-βήμα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι από κόκκινη μέχρι κατακόκκινη. Δεν έχουμε, ας πούμε, πράσινους νομούς και βαθιά κόκκινους. Έτσι είμαστε όλοι κόκκινοι. Τώρα το πόσο κόκκινο είναι το συζητούμε. Λοιπόν, αν εγώ πάω στο εξοχικό μου, που δυστυχώς δεν έχω, αλλά τέλος πάντων φύγω από το σπίτι μου και πάω στο εξοχικό μου, πώς θα διασπείρω τον ιό? Οι όποιες αποφάσεις για άνοιγμα των περιφερειακών μετακινήσεων θα έρθουν πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα και με γνώμονα τα επιδημιολογικά δεδομένα. Θα δούμε με τη βάση των επίκαιρων επιδημιολογικών δεδομένων και με βάση βεβαίως την εισήγηση της Επιτροπής για το κατά πόσον θα επιτραπούν οι υπερτοπικές μετακινήσεις κατά τη διάρκεια του Πάσχα. Θέλω να ελπίζω ότι το φετινό Πάσχα δεν θα είναι σαν το περσινό. Τουλάχιστον θα μπορούμε να πάμε, ας πούμε, στα εξοχικά μας, οι Αθηναίοι, στα εξοχικά που είναι στα περίφορα της Αττικής. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών συζητά το θέμα του εμβολίου της AstraZeneca και μέσα στην ημέρα αναμένονται ανακοινώσεις.